Πάντως είπα δεν θα σε δυσκολέψω σήμερα, δεν έχω δύσκολες ερωτήσεις, έχω μόνο εύκολες. Λοιπόν, να πούμε για το έτσι θα γίνει. Για το CD. Ναι. Mm. Να πω ότι όσοι ακούν την εκπομπή από την αρχή της, θα ξέρουν ότι στην πρώτη εκπομπή που παίξαμε εδώ μέσα, δύο από τα τραγούδια του CD, το ένα φιλί και το μαύρα ρούχα, παίξαμε και παρόλο που ήταν από την ίδια τραγουδίστρια και δεν συνηθίζεται τώρα στην ίδια εκπομπή δύο φορές η ίδια φωνή, και όμως τα έπαιξα γιατί είναι αγαπημένα. Προσωπικά μου αρέσουν όλα τα τραγούδια του δίσκου. Και δεν θα σου κρύψω ότι ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που θέλησα να είμαστε εδώ απόψε παρέα, γιατί εγώ τη μουσική σου τη γνώρισα μέσα από αυτό το δίσκο. Για πες μας λοιπόν. Το «Έτσι θα γίνει» ήταν μια καθαρά προσωπική πρωτοβουλία. Με βοήθησε πάρα πολύ ο φίλος μου ο Σταμάτης, ο Χατζηστοφίου. Μάζεψα κάποια τραγούδια αγαπημένα. Ήρθαν κάποιοι άνθρωποι, τα είπαν. Μπήκαμε σε ένα στούντιο και τα φτιάξαμε. Δηλαδή, έγινε με πολύ αγάπη αυτή η δουλειά. Είναι το πρώτο μου παιδί, έτσι. Είναι μια δουλειά στην οποία συνειδητά δεν ήθελα να βάλω τη φωνή μου μέσα, γιατί ήθελα να συστηθώ σαν άνθρωπος που πήγε τραγούδια, έτσι, σαν τραγουδοποιός, και μετά σαν φωνή. Περιέχει 8 κομμάτια, ναι. Νομίζω είναι 7 και ένα ορχιστρικό. 7 και ένα ορχιστρικό, ναι. Να στα πω απ' έξω τους στίχους, ό,τι θες. Όχι, δεν είναι δυνατόν, απλά λέω να ήταν 8. Φαν, δηλώνω φαν, δεν το συζητώ. Ναι. Έχει μέσα αυτό που λέγαμε και στην αρχή, λίγο διαφορετικά είδη. Δηλαδή, ξεκινάμε με τάγκο, έχει ένα λαϊκό τρόπο ύφος που το αναδεικνύει καταπληκτικά η Σοφία Βαμπάζογλου σε τρία τραγούδια. Έχει ένα ηλέκτρο τάγκο στο τέλος, δηλαδή ήταν μια ανάγκη μου ίσως να τα βγάλω όλα σε ένα. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος αυτό. Η αλήθεια όμως ήταν ότι αυτό αισθανόμουν να κάνω και αυτό έκανα. Δεν ήθελα να βαδίσω πάνω σε πεπατημένες. Αν βέβαια τραγούδαγε ένας, έτσι θα ήταν δύσκολο να τραγουδάει και τάγκο και ζιμπέκι που έτσι φτετέλει. Θα ακουγόταν και περίεργο, δεν θα ήταν μόνο. Γι' αυτό και υπήρξαν τρεις τραγουδιστές μέσα. Να πούμε ότι ήταν η Χριστίνα Εγκόλια. Ναι, η Σοφία Παπάζουγλου και ο Απόστολος Ορίζος. Είπες ότι τα έβαλες όλα μέσα. Εγώ που το βίωσα ως ακροατής, δεν μου παραξενοφάνηκε. Ερχόταν με έναν περίεργο τρόπο, ενδεχομένως βασικά δεν είναι τόσο περίεργο από τη στιγμή που είναι ένας ο συνθέτης. Ερχόταν και έδαιναν και έμπαινε το ένα τραγούδι μέσα στο άλλο και έκανε εν τέλει την ακρόαση όλου του CD να μην καταλαβαίνεις ότι η Σοφία Παπάζογλου τραγουδάει ένα ζεμπέκικο και μετά έρχεται ένα τάγκο και μετά μια μπαλάντα. Έδινε όλο πάρα πολύ όμορφα. Σε αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η ατμόσφαιρα που δημιουργεί η ενορχίστρωση. Τα τάγκο μέσα δεν είναι τα καθαρά τάγκο με τα κλασικά μάλλον τάγκο, έτσι, με τα κλασικά βιολιά, βιόλες, τσέλα κτλ. Το ζεϊμπέκικο δεν έχει μέσα μπουζούκι, ας πούμε. Έχει, αν θυμάμαι, τζουρά μέσα. Την ορχήστρωση την οποία την έκανε ο Δημήτρης Μπαρμπαγάλας, ήταν αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει, να δημιουργήσει μια, να ενώσει μάλλον διαφορετικά τραγούδια μεταξύ τους. Να μην ακούγεται ξένο, να μην ακούγεται ότι το κάθε τραγούδι βγήκε πάλι από άλλη δουλειά. Νομίζω ότι τα κατάφερε μια και μου λες, έτσι. Ναι, έτσι όπως μου το θέτεις, ναι. Τα κατάφερε πολύ καλά, το συζητάμε. Να ακούσουμε το ένα φιλί. Να ακούσουμε το ένα φιλί, Χριστίνα Εγκόλια.